Σχεδόν ένα κιλό ροζ κοκαίνη εντόπισαν οι αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας. Μια ουσία ιδιαίτερα επικίνδυνη και δημοφιλής στη Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εντοπίζεται για δεύτερη φορά στη χώρα μας. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας είχαν την πληροφορία ότι η ροζ κοκαίνη έκανε την εμφάνισή της και στην Ελλάδα. Σε επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών το βράδυ της Τρίτης βρέθηκε το σπίτι Καβάντζα ενός 30χρονου στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και άλλα μέλη του κυκλώματος. Η Λατινική Αμερική έχει κυκλοφορήσει, πάλι έτσι όπως σας είπα με αυτή την ονομασία, όμως δεν είναι από τα ναρκωτικά που ξέρουμε, δηλαδή στάνταρ ονομασία, και τα μήνυ ξέρουμε τι είναι, το έκσταση ξέρουμε τι είναι, η ηρωίνη, η κοκαίνη ξέρουμε τι είναι. Αυτό είναι συνοθήλευμα ουσιών. Η ροζ κοκαίνη είναι ένα ναρκωτικό ιδιαίτερα ακριβό και επικίνδυνο. Ένα μόνο γραμμάριο κοστίζει από 100 έως και 120 ευρώ. Ο λόγος της υψηλής τιμής του οφείλεται στην παραπλανητική ονομασία του, καθώς πολλοί έμποροι ναρκωτικών εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι μοιάζει στην υφή με τη λευκή. Οι διακινητές και οι έμποροι εκμεταλλεύονται το χρώμα της και την πουλούν ακόμα πιο ακριβά από ότι την καθαρή κοκαίνη. Ήδη έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές σε πολλές χώρες του πλανήτη, καθώς ήδη έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι από υπερβολική δόση. Μόνο στην Ταϊλάνδη το 2021, μέσα σε ένα μήνα, έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι που έκαναν χρήση ροζ κοκαίνης. Σύμφωνα με τους ειδικούς της δίωξης, μερικές φορές η ουσία αυτή μυρίζει σαν φράουλα και έχει διάφορα ονόματα όπως Tusi και Tusi B. Θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα σκευάσματα μεταξύ των συνθετικών ναρκωτικών. Drug experts say there's only a small amount, if any, of cocaine in it, and there's no way to know what other drugs and chemicals are inside. Οι χρήστες τώρα δεν είναι σε θέση να ξέρουν ποιος και πόσο ξέρει αυτός να κάνει αυτή τη μίξη για να κρατήσει μια ισορροπία. Καταστολή, διέγερση και παρέστηση. Νέα κοινά και νέες αγορές. Αυτός είναι ο στόχος των εμπόρων που σπρώχνουν τη ροζ κοκαίνη, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. A social media model is now at the center of attention in a deadly downtown Miami crash. Pink cocaine, also named a factor in this high-speed crash in Miami earlier this month that killed two people, according to police. Η ροζ κοκαίνη αποτελεί ένα παράδειγμα της πιο εξελιγμένης εμπορίας συνθετικών ουσιών σε χρήστες οι οποίοι είναι πιθανό να έχουν πολύ μικρή γνώση των χημικών ουσιών που καταναλώνουν πραγματικά.